Λίγα 24 ώρα πριν φτάσουμε στην 8η Οκτωβρίου, την Κυριακή που ο κόσμος θα επιλέξει τους ανθρώπους που θα στείλει στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, το Σκάθος Life συνεχίζει να συστήνει με το δικό του τρόπο τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων. Είμαστε εδώ μαζί με ένα φίλο, θα έλεγα, και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος σε πολλούς τομείς. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για το δικό του βέβαια παρόν στην τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα, αλλά θέλω έτσι να συστηθείς και στον κόσμο, γιατί υπάρχουν και νέοι ψηφοφόροι που θέλουν να σε γνωρίσουν. Γεια σου Νίκο και από μένα. Ξέρω ότι είμαστε φίλοι αρκετά χρόνια. Κώλλιας Παναγιώτης λέγομαι, είμαι μηχανικός. Είδες, σε θεώρησα, επειδή είσαι φίλος, λέω δεν θα του πω το όνομα τυπώνυμα. Για εντάξει, για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Κώλλιας Παναγιώτης, λόγος μηχανικός. Δραστηριοποιούμε στο νησί της Κιάθου μετά τα φοιτητικά μου χρόνια από το 2012. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος επέλεξα να μείνω στην Ελλάδα, γιατί ήταν η περίοδος τότε με την οικονομική κρίση που πάρα πολλοί επιστήμονες και παιδιά πολλών γονιών, ακόμα και από τη Σκιάθο, φύγανε στο εξωτερικό για καλύτερη βιωσιμότητα της ζωής τους. Εγώ μου είχε δοθεί μια ευκαιρία τότε, η αλήθεια είναι, την οποία απέρριψα. Εντάξει, ήταν μια πολύ μεγάλη δουλειά στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς την απέρριψα, γιατί επέλεξα και έλεγα ότι ο τόπος μου, όπως ο κάθε σκιαθήτης, ο κάθε άνθρωπος που μένει εδώ αρκετά χρόνια, όποτε έρχεται στο νησί, δακρύζει. Δακρύζει γιατί το αγαπάει τον τόπο του και περιμένει ότι κάποια στιγμή θα εξελιχθούν τα πράγματα καλύτερα. Προσωπικά έχω δει αρκετά χρόνια αρκετές δημοτικές αρχές, όλες δώσανε από κάτι. Το θέμα είναι, όπως λέμε, υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις, τα χρόνια αλλάζουν και πρέπει να αναβαθμίσουμε λίγο παραπάνω το νησί μας. Ένα κύριο πράγμα για μένα είναι, ας το πούμε, υποδομές, γιατί δραστηριοποιούμε σε αυτό το τομέα. Υποδομές, πρέπει να δώσουμε μία βάση στις υποδομές. Όταν υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν και θέσεις εργασίας, δεν χρειάζεται να φύγει κανένας, στηρίζουμε τον τόπο μας, εξελισσόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι. Μου δίνεις αφορμή να ρωτήσω τελικά, επειδή έχει υπάρξει και συζήτηση γι' αυτό, ότι προσπαθούν οι εκάστοτε δημοτικές αρχές πάντα να φέρουν τουρίστες. Καμία όμως θεωρώ δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα των υποδομών. Και βλέπουμε τα αποτελέσματά της πολλές φορές μέσα στο κατακαλό καιρό και μέσα εκεί που υπάρχει ο κόσμος, ο πληθυσμός. Άσχημες εικόνες πολλές φορές και δεν το βλέπουμε βέβαια μόνο στη Σκιάθο, το βλέπουμε και αλλού. Μπορεί η Σκιάθος να δώσει τις υποδομές αυτές για να μπορεί να στηρίξει τον τουρισμό πλέον που έρχεται αυτά τα χρόνια? Φυσικά. Ξέρουμε ότι στη Σκιάθο, παράδειγμα, το κύριο γρανάζι της οικονομίας μας είναι ο τουρισμός. Αλλά υπάρχουν και υποδομές. Υπάρχουν αποδεδειγμένα και από τις δεκαετίες του 80 που δινόντουσαν και γινόντουσαν κάποια μεγάλα έργα και έτσι στηριζόταν το νησί σε δύο τομείς, και χειμώνα και καλοκαίρι. Αυτά είναι αλληλένδετα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοτικές αρχές προσπαθήσαν όλες στο παρελθόν να μπορέσουν να κάνουν κάτι στην υποδομή, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν και άνθρωποι αρκετοί. Υπήρχαν άνθρωποι μηχανικοί οι οποίοι προσπαθήσαν, αλλά εισακούσαν σαν ένας. Δεν υπήρχαν άνθρωποι από πίσω να τους στηρίξουν, να τους βοηθήσουν. Δηλαδή, έβλεπες από κάποια δημοτική αρχή, έπαιρνε ένας το φάκελο και έτρεχε. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν γίνεται να γίνει αυτά τα τελευταία χρόνια, καθώς εξελισσόμαστε, υπάρχουν προγράμματα. Θέλουμε όλους τους κατοίκους του νησιού, όλη την τεχνογνωσία του νησιού, όλους τους ανθρώπους δίπλα μας. Και αυτό έχουμε πει και από την αρχή. Δεν μας ενδιαφέρουν οι διχόνοιες, δεν μας ενδιαφέρουν οι αντιπαλότητες. Δεν σημαίνει ότι ο ένας ψηφίζει τη μία πλευρά, δεν θα του μιλήσω μετά την επόμενη μέρα. Μα όλοι είναι προσωπικότητες στο νησί της Κιάθου. Και δόξα τω Θεώ, έχουν υπάρξει αρκετοί άνθρωποι που έχουν αρκετή εμπειρία σε αρκετούς κλάδους. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος εκλεγεί θα τα ξέρει καλύτερα. Θα χρησιμοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους και θα ζητήσει τεχνογνωσία τους για να αξιοποιηθεί σε ένα κομμάτι που δεν ξέρει. Δυστυχώς στη Σκιάθο κοιτάζαμε καθαρά το πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό υπάρχει στην πολιτική, εκτός στη Σκιάθο. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Και όταν λέμε συνεργασία, εφόσον εκλεγόμαστε από το λαό της Σκιάθου, πρέπει να έχεις όλη τη Σκιάθο, να κάνεις διαβουλεύσεις, να ενεργοποιείς τις κανονιστικές σου, όλες να τις ενεργοποιείς, να καρποφορούν, να υπάρχουν άνθρωποι να εργάζονται, να καταγράφουν τα προβλήματα. Εφόσον καταγράφουν τα προβλήματα, φυσικά μπορούν να υπάρξουν και υποδομές. Και όπως ξέρουμε, η Ελλάδα γενικά αλλάζει η νομοθεσία της, είτε βγει μια κυβέρνηση, είτε βγει κάποια άλλη κυβέρνηση. Εξελίσσεται και η κυβέρνηση, βγαίνουν νόμοι οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν στο εξάμηνο.
το κομμάτι των κανονιστικών παίζει ένα ουσιαστικό ρόλο να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα και να εναρμονιζόμαστε με την νομοθεσία που τρέχει τώρα. Έτσι μπορούμε να καταγράψουμε και τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν για το νησί μας. Mm-hmm. Και φυσικά είναι ο κόσμος, οι διαβουλεύσεις. Εγώ προσκαλώ και όλους τους νέους φυσικά. Υπάρχει ελπίδα ακόμα στη Σκιάθο και θα υπάρξει ελπίδα όσο μπορούμε να ασχοληθούμε και με τα κοινά, όσο μπορούμε να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας, τόσο καλύτερα θα πάμε. Σου ζητήθηκε αυτή την τεχνογνωσία που έχεις, τη ζήτησες να τη δώσεις ή σου ζητήθηκε να τη δώσεις από την τωρινή Δημοτική Αρχή και κάποιος από τις δύο πλευρές αρνήθηκες ή είδες δυσκολία συνεργασία, γιατί ξέρω ότι είσαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου που κατά καιρούς και εμείς έχουμε συνεργαστεί για κάποια πράγματα τότε και με το COVID. Υπήρχε αυτή, όπως λες, η επικοινωνία με την τωρινή Δημοτική Αρχή για να γίνουν κάποια πράγματα που θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο. Η αλήθεια είναι, δεν θέλω να μπω στο τρυπάκι της αντιπαλότητας, αν αυτή η Δημοτική Αρχή πρόσφερε ή όχι, όπως οι προηγούμενες ή οτιδήποτε. Ναι, ναι. Όχι, δυστυχώς δεν έχει προκύψει κάτι. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου. Όπως ξέρουμε, ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος έχει αρκετά θέματα να θέσει. Είχαμε κάνει κάποιες κινήσεις, μπορεί άλλες δεν καρποφορήσανε. Δυστυχώς, δεν θέλω ούτε να κρίνω, δεν θέλω να έρθω. Όλοι έχουν αφήσει κάτι. Το θέμα είναι να το πάμε παραπέρα, να θέσουμε τις αρχές μας, τις βάσεις μας, καινούργιες βάσεις. Γιατί να πούμε απλά πράγματα. Αν έχεις ένα μηχάνημα, το οποίο παράδειγμα μπορεί να είναι παλιό, μπορεί να έχει 1000 προβλήματα. Μήπως αξίζει να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα να αναβαθμίσουμε τα μηχανήματά μας, τις παροχές μας σαν Δήμος. Θα μπορούσαμε να κάνουμε την καθαριότητά μας καλύτερη με εξοπλισμούς. Όχι με ένα μηχάνημα φυσικά. Να μπορούμε να καλύψουμε αρκετούς τομείς. Θα μπορούσαμε να εξελίξουμε το δίκτυό μας, το νερό μας, τις αποχετεύσεις μας. Είδατε, όλοι φέτος βγήκαν αρκετά προβλήματα. Το θέμα είναι να τα πάμε παραπέρα. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αρκετά προγράμματα και κονδύλια που βγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από την περιφέρεια, είτε τα τελευταία, ας το πούμε, 10 χρόνια έχουν ρωτήσει και οι κυβερνώντες τους δημάρχους πώς μπορώ να σας βοηθήσω, τι προβλήματα έχετε. Έχει αλλάξει η νοοτροπία. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Σιγά σιγά αλλάζουμε σελίδα. Εγώ αυτό είχα δει και τότε. Γι' αυτό πίστεψα και στον τόπο μου να μείνω, να προσφέρω και να βοηθήσω. Και δεν χρειάζεται. Βγούμε οι υποψήφοι, είτε δεν βγούμε. Όλοι θα προσφέρουμε, γιατί και αυτό είδαμε στο πρόσωπο του Νίκου του Πασχάλη. Γιατί ζητάει τη στήριξη του κόσμου. Και εμείς τη ζητάμε, γιατί δεν είναι το ποιος θα εκλεγεί να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάρα πολλοί κόσμος προσφέρει και χωρίς να είναι υποψήφιο. Άλλωστε δεν μπορούν να μπουν και όλοι εκ των πραγμάτων. Ναι, τώρα είναι και λίγες με οι θέσεις. Λίγες οι θέσεις και με την αλλαγή της νομοθεσίας, ναι. Μείον 2 θέσεις από 21-19, ναι. Κάνει τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Είμαι σίγουρος, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε on camera, αλλά κυρίως πίσω από αυτή έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που ακριβώς είσαι ανοιχτός στις συζητήσεις με τους ανθρώπους και τέτοιοι άνθρωποι αξίζει πραγματικά να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποκλείσουν οποιαδήποτε πιθανότητα διαχωρισμού των ανθρώπων στο ίδιο το νησί. Είσαι παρόλα αυτά ένας οικογενειάρχης και έχεις και μια υπέροχη οικογένεια και παιδιά με μια επίσης πολύ δραστήρια γυναίκα. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνετε, αλλά θέλω να μου πεις για το μέλλον αυτού του τόπου. Τι είναι αυτό που σε προβληματίζει, ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι δήμαρχος, τι είναι αυτό που θεωρείς ότι υπάρχει ο κίνδυνος για αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ στο νησί της Σκιάθου, και αν υπάρχει. Ο κίνδυνος είναι ότι είχε πει και ο Παπαδιαμάντης, Σκιάθος είναι ένας παράδεισος, ο οποίος κατοικείται από διαβόλους. Δυστυχώς το έχει πει αυτό με την έννοια ότι κοιτάζουμε, βάζουμε προτεραιότητα τη διχόνοιά μας, αντί να κοιτάξουμε, δηλαδή κοιτάζουμε να κόψουμε την καλημέρα σε κάποιον, χωρίς λόγο, γιατί νομίζει ότι έχει κάποια συμφέροντα, δεν έχει. Εμένα δεν θέλω να υπάρξει διχόνοια, να υπάρξει ομόνοια, κοινή απόφαση όλοι στη Σκιάθου να μπορέσουν να προχωρήσουν παραπέρα, γιατί πάνω απ' όλα κοιτάζουμε τα παιδιά μας, εντάξει. Δεν γίνεται κάποια πράγματα όπως βλέπουμε όλοι μας μέχρι τώρα. Οι γονείς μας λέγανε, μπα, η Σκιάθος έτσι όπως είναι, μαλωμένος ο ένας με τον άλλον, δεν υπάρχει κάποιος λόγος πλέον, δεν υπάρχει και δεν έχει κανένας να χωρίσει κάτι. Αν είναι έτσι όπως τα βλέπουμε εμείς και εκλεγούμε φυσικά, πιστεύω θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο
με τις άμεσες ανάγκες του νησιού να εξυπηρετηθούν άμεσα. Όχι τίποτα. Λένε ότι τα κόμματα είναι παλαιοκομματικά και αυτά έχουν άρει οποιαδήποτε χρήσμα ή οποιαδήποτε έτσι υποστήριξη και τελικά ο κόσμος είναι αυτός που διαχωρίζει τους ανθρώπους. Όχι, αυτό, αυτό ισχύει. Ναι. Δεν υπάρχουν στις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Το λέω γιατί ερχόμαστε από, άσχετα από πού ερχόμαστε, μια πολιτική σκηνή, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση και για μένα είναι κάτι ανεξάρτητο. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν γιατί κοιτάζουν τον τόπο τους πραγματικά. Και το κυριότερο είναι ότι εμείς που ζούμε εδώ πέρα μπορούμε να καταγράψουμε τα προβλήματά μας και μπορούμε να κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις. Mm-hmm. Κάποιος άλλος από κάποιο άλλο τόπο δυστυχώς δεν μπορεί να βρει τις δικές μας λύσεις για τις άμεσες ανάγκες μας. Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σου ευχηθούμε καλή δύναμη και προσωπική και σίγουρα στο συνδυασμό. Ευχόμαστε η επόμενη μέρα και ενωμένους να μας βρει, αλλά και δημιουργικούς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίκο.